Πιέστε τις ομορφιές μου, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς το περνάτε. Εγώ είμαι η Ριγόνη, από τη Ριγόνη Good Vibes, το κανάλι μου. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα υπερτεράστιο haul με τα πράγματα που μου πήραν στη γιορτή μου. Είναι πραγματικά άπειρα. Είναι παπούτσια, είναι ρούχα, καλλιτικά. Μάλλον τώρα που το βλέπω θα το σπάσω σε διαφορετικό τέτοιο με καλλιτικά. Γιατί είναι πάρα πολλά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και θα δούμε τι θα μπορέσω να δείξω. Τα πιο πολλά είναι πραγματάκια που μου φέρα στη γιορτή μου. Βασικά μάλλον θα γίνουν 4 haul. Είναι με πράγματα σπιτιού που θα τα δείξω χωριστά σε διαφορετικό haul, γιατί έχουμε πολύ καιρό να κάνουμε home wear haul. Εδώ μάλλον θα δείξω ρούχα, παπούτσια και κάποιο αξεσουάρ. Θα έχουμε άλλο haul με καλλιτικά, γιατί είναι αρκετά και τα καλλιτικά που μου φέρανε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα δείξω ρούχα, παπούτσια και κάποια πράγματα που μου έφερε η φίλη μου η Μαρία, την οποία έχω γνωρίσει από εδώ από το κανάλι. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές καλές κοπέλες και μέσα στο live που σας έχω μάθει πια και μιλάμε και σας νιώθω έτσι οικογένεια και φίλες μου. Και έχω γνωρίσει και κοπέλες με τις οποίες έχει τύχει να πιούμε και ένα καφέ, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά έξω. Είπαμε και με το σοφάκι θα κάνουμε πριν τα Χριστούγεννα και ένα meet-up σε κάποιο μέρος που μπορείτε να έρθετε να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε, να τα πούμε, να πιούμε καφέ κτλ. Οπότε μη σας ζαλίζω γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, είναι όλες αυτές οι τάντες. Είμαι η κυρία και από κάτω σε γιοναρίτσα που μου έχει πάρει το σοφάκι κύριο πάλι. Λοιπόν, και το μεταξύ μου ξεκίνησα να κάνω το βίντεο, μαζέψα, σκοτεινιάσε. Λοιπόν, ξεκινάω. Θα ξεκινήσω με τα ρούχα, λέω. Έχω και πολλά παπούτσια και κάποια πράγματα μου τα έχει δώσει και η φίλη μου, οπότε είναι second hand. Αλλά εγώ γενικά τα εκτιμώ πολύ τα second hand, δεν έχω κανένα θέμα. Έπαιρνα κιόλας από μαγαζιά, οπότε ακόμα καλύτερα να μένει και γνωστό σου και ξέρεις ότι η άλλη κοπέλα είναι ok, παιδί μου. Οπότε ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάμε από ρουχαλάκια. Αρχικά είναι κάτι που πήρα εγώ. Το πήρα από το Σκλαβενίτη. Ένα φυτεράκι. Είναι λεπτούλι, είναι για τώρα, παιδί μου, για φθινόπωρο, δεν είναι για πολλά κρύα. Σε αυτό το πολύ ωραίο βελικοκύλο, δαγκινί, να το πω χρωματάκι. Το πήρα, είναι για παιδάκια, είναι για 16 χρονών. Αλλά μου κάνει το δοκίμασα, θα σας το έχω δίπλα και φορεμένο. Και από πίσω έχει κουκούλα και έχει και αυτήν την ωραία στάμπα. Δεν ξέρω κατά πόσο την βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπροστά λέει Create your own future. Μ' άρεσε πολύ και το μήνυμα. Και από πίσω λέει Life is better when you surf. Άσχετο, εντάξει, surf και μην την κάνω. Έχει την κουκούλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Είναι λεπτούλι, είναι για τώρα. Και νομίζω ότι θα μου πηγαίνει. Θα το βλέπετε δίπλα και φορεμένο. Και το νούμερο μου είναι το Just. Ευτυχώς πάνω είμαι ψηλό λεπτούλα, ας πούμε, εντάξει τώρα είναι μπλουζά ογκώδης. Αλλά γενικά πάνω φοράω και παιδικά καμιά φορά κάτω, έχω τα πιτάκια μου. Λοιπόν, μετά. Λοιπόν, μετά μου είχε πάρει κουμπάρα μου ένα τέλειο φόρεμα από Pink Woman. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, φανταστικό. Έτσι και για πιο καλό και για κάθε μέρα. Λευκό, σαν, πώς λέγεται αυτό το ύφασμα. Σαν λινό, ας πούμε, με μανικάκι έτσι. Και πίσω ήταν η πλάτη έξω και είχε κορδονάκι να κάνει σαν χι. Χιαστή. Αλλά ήταν η γραμμή φαρδιά μου, το είχε πάρει σε medium και ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μου καθόταν καλά σαν εφαρμογή, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιο και το φόρμα και ήταν και μακρύ, οπότε θα μπορούσα να το φοράω και στη δουλειά κτλ. Πάω λοιπόν στο Pink Woman της Νέας Μήνης, ρωτάω, μου λέει κοπέλα, δεν το έχουμε εδώ πέρα για να το αλλάξεις, μπορείς να πας στην Καρυθέα. Το παίρνω, πάω Καρυθέα μια μέρα που είχα πάει για καφέ με τη φίλη μου την Ελένη. Ρωτάω και εκεί, μου λέει δυστυχώς έχει εξαντληθεί και από εδώ. Λέω εντάξει, δεν γίνεται.
πήγα εκεί, πήγα αλλού, δεν θα το βρω. Επομένως, άρεξα το φορεματάκι, γιατί δεν το βρήκα στο νούμερό μου και το άλλο. Δεν θα μου καθόταν καλά. Μου είχε καλή εφαρμογή, μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο εδώ πέρα στο στήθος. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, αν μου ήταν εντάξει, δεν θα είχα θέμα, θα το κρατούσα γιατί μου άρεσε. Δεν το βρήκα πουθενά, οπότε πήρα αυτό εδώ το μπλουζάκι. Αυτό το πήρα έξτρα. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα. Εντάξει, ένα απλό γαλάζιο μπλουζάκι. Μου αρέσει το κόψιμο εδώ πέρα. Τώρα νομίζω είχε 4,99 ή 5,99, το έχω βάλει κιόλας. Το είχα φορέσει στην αυλία της Βανδύ. Είναι απλό, αλλά είναι ωραίο. Πάει με τσινάκι, πάει με μαύρο παντελονάκι, πάει με τα πάντα γενικά. Με κολονάκι, δηλαδή και για το γυμναστήριο και για έναν καφέ καθημερινά. Είναι τέλειο. Το ίστασμένο είναι δροσερό, δεν διαφανίζει. Μ' αρέσουν αυτά τα basic, έχω αρχίσει και αγοράζω έτσι λίγο πιο basic ρούχα κτλ. Λοιπόν, πάνω βγάλω λίγο αυτό γιατί έχω σκάσει, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη, αν και πρωτοκτώβρη έχουμε σήμερα, ναι. Αλλά επειδή έχω σκάσει, πάνω το βγάλω και πανέρχομαι. Λοιπόν, επάνωσα έτσι λίγο πιο sporty, με μια μπλούζα πιο sporty αυτή τη φορά. Για να μην με βαριέστε, να με βλέπετε έτσι με διάφορα look. Λοιπόν, και τι σας έλεγα, ότι άλλαξα το φόρεμα, το οποίο μου άρεσε όπως είπατε. Και πήγα ένα δερμάτινο μπουφανάκι μαύρο, διαχρονικό, κλασικό, στα 20 ευρώ, 19,99. Τόσο ακριβώς έκανε και το φόρεμα. Οπότε ουσιαστικά το πήρε σας. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα δερμάτινα. Και επειδή το προηγούμενο που είχα έχει ξεφτύσει και έχω μόνο ένα πολύ κοντό. Πήρα αυτό το οποίο είναι ακριβώς το μήκος που μου αρέσει, ούτε πολύ κοντό ούτε πολύ μακρύ, μου κάθεται τέλεια σαν μέγεθος, νομίζω medium είναι, και έχει και ζωνάκι κάτω, οπότε το σφίγγεις. Νομίζω μου πάει πολύ, είναι και άνετο εδώ, δεν σε περιορίζει. Εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ, έχω και ρυσινή, έχω και μπέζ, έχω διάφορα έτσι δερματινάκια, γιατί μου αρέσουν και τα φοράω το χειμώνα. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Καθίστε να το κουμπώσω, να το δείτε. Έχει και τσεπούλα εδώ. Έχει και ζωνούλα εδώ. Και είναι και αρκετά ζεστούλη, θέλω να σας πω. Το νούμερο μου κάθεται σούπερ. Και νομίζω ότι μου πάει. Πάρα πολύ ωραία, μοιάζει με αυτό που είχα. Απλά εκείνο μου είχε ξεφτύσει και ήταν χάλια και το πέταξα. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και τσιπούλες εδώ. Τέλεια. Αμακριώνεις, βάζεις και τα χεράκια μέσα. Βέβαια τώρα θα το βγάλω γιατί έχω σκάσει, αλλά είναι φανταστικό. Λοιπόν, τέλειο και αυτό. Θα το λιώσω. Είναι κάποια κομμάτια τα οποία θα τελειώσω, όπως και αυτό, όπως και το πάκι του γαλάζου που το χρώμα μου πάει πάρα πολύ αυτό, το baby blue. Η φίλη μου η Ντανιέλ που την έχω από το γυμναστήριο γνωρίσει και κάθε Σάββατο πάμε ζούμπα και πάμε για καφέ μετά, το έχουμε έτσι σαν αυτό, είχε πάει στην Τουρκία και μου έφερε εκτός από κάτι γλυκά που θα τα δείτε στο homework haul, αυτά τα ωραία με το αμύγδαλο και τη σοκολάτα απ' έξω, που είναι τέλεια. Μου πήρε και ένα ζευγάρι καρτσάκια από την Καπαδοκία με αερόστατο. Εντάξει, είναι τέλεια. Είναι πανέμορφα. Δείτε εδώ, έχω ένα αερόστατο πάνω. Και ροζάκια φυσικά, το ξέρω ότι μου αρέσει το ροζ, οπότε είναι Καπαδοκία, σοξ. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει μου πει και κάτι άλλα πραγματάκια πάρα πολύ ωραία, τα οποία θα σας τα δείξω στο homework haul. Προς το παρόν, οι καλτσούλες θα ενταχθούν σε αυτό το haul και επειδή φτιάχνει χειροποίητα πραγματάκια, κοσμήματα μόνη της, μου είχε κάνει δώρο και αυτό το τέλειο δαχτυλίδι με πετρούλες και μου έκανε δώρο και δύο ζευγάρια σκουλαρίκια. Βασικά θα τα βάλω, γιατί όχι. Φυσικά δεν πάνε, οπότε θα τα βάλω κάπως έτσι. Είναι με κουχυλάκια, με αστερίες βασικά. Τα έχει φτιάξει μόνη της και είναι πανέμορφα. Αυτά και ένα ζευγάρι ακόμα θα σας τα δείξω.
Κάθε φορά δηλαδή που πάμε για καφέ μου βγάζει εκεί τι έχει φτιάξει και μου λέει πάρε ό,τι θες. Αυτά είναι τέλεια, ειδικά για καλοκαίρι μαύρισμα και ένα έτσι ωραίο μαύρο άσπρο ήρωο στο πάκι που έχει και το χρυσό αστερία. Είναι τέλεια. I love you, Daniel. Είναι από Γαλλία και εξασκώ και τα γαλλικά μου. Μου μιλάει στα γαλλικά, ως συνέχεια, εντάξει, προφανώς μιλάμε και ελληνικά. Αλλά μου μιλάει και γαλλικά για να αρχίσω να θυμάμαι λίγο και τα γαλλικά μου, γιατί τα έχω ξεχάσει, αλήθεια είναι. Λοιπόν, μετά, συνεχίζουμε. Ο Γιώργος από Έλληνα, που είχαμε μία σύντομη σχέση, παρ' όλα αυτά, όσο κράτησε, ωραία περάσαμε, μου πήρε δώρο ένα πολύ ωραίο μακρύ φόρεμα. Αυτό εδώ, το οποίο είναι έτσι λίγο για πιο επίσημες εμφανίσεις. Αυτό είναι από Έλληνα. Είναι μακρύ. Έτσι ωραίο. Θα το φορέσω μάλλον την άλλη Κυριακή που έχω μία βάφτιση να πάω. Έχει εδώ πέρα και, πώς λέγεται, για το στήθος που στήριξε τέλος πάντων. Είναι έτσι αυτό το στυλάκι που είναι λίγο πιο κολλητό πάνω και πέφτει μετά στη γραμμή Α. Το αρχαιοελληνικό, όπως θα πω εγώ και όπως αποκαλώ εγώ. Το χρώμα είναι το αγαπημένο μου, εντάξει, προφανώς το ξέρετε. Οπότε ναι, πάρα πολύ ωραίο. Θα το βλέπετε και φορεμένο. Έχει και εδώ το ζωνάκι, οπότε σφίγγει στη μέση. Βέβαια μου είναι ένα τσακ μεγάλο. Αλλά θα το φοράω με ζωνούλα εδώ στη μέση. Οπότε θα μου το σφίγγει. Πάρα πολύ ωραίο, μακρύ, έτσι εντυπωσιακό, για γάμο, για βάφτιση, είναι τέλειο. Πάρα πολύ ωραίο. Αν και έχω ξαναπεί γενικά ότι δεν θα ξαναγοράσω ρούχα για γάμο ή βάφτιση, γιατί έχω ήδη πάρα πολλά και είναι κρίμα τώρα αυτά να πηγαίνουν χαμένα και να παίρνω όλο και άλλο και άλλο και άλλο. Θα κάνω ένα κύκλο, συμπηρέσεις, θα βάλω και δύο και τρεις φορές. Δεν γίνεται συνέχεια να αγοράζουμε για να τα φοράμε μία φορά. Είναι κρίμα. Κάδικο. Που λέει και η Θοδωρίδου. Λοιπόν, η κουμπάρα μου που είχε φορτίσει τον Δημητράκη μου πήρε ένα, μαντέψτε, ροζ πορτοφολάκι Νόλα. Παιδιά, νομίζω είναι το πρώτο Νόλα που έχω. Είναι το Σάντρα Πίνκ η απόχρωση από Νόλα. Είναι πάρα πολύ καλομερή και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούσα να σας το δείξω για να το πάρω να το χρησιμοποιήσω επιτέλους. Είναι πανέμορφο, είναι με χρυσό, ροζ και χρυσό, τα αγαπημένα μου χρώματα. Οπότε τώρα μπορώ επιτέλους να βγάλω και αυτά που έχει μέσα και να το βάλω σε χρήση και ελπίζω να είναι πάντα γεμάτο. Ευχηθείτε μου και εσείς να είναι πάντα γεμάτο. Πάρα πολύ ωραίο, ελπίζω να μου φέρει τύχη και να είναι μονίμως γεμάτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι τέλειο. Και εννοείται ότι το χρώμα το ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου, οπότε δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις και εξηγήσεις. Λοιπόν, εκεί έχουμε καλλιτικά, θα δω αν θα κάνω και καλλιτικά. Πάμε τώρα σε παπούτσια. Αρχικά, όσο ήμουνα στην Αίγινα, μου χαλάσανε εκεί που ήμουνα έξω, μου κόπηκε το λουράκι από κάτι πέδιλα και ευτυχώς είχε έρθει και με πήρε με το μηχανάκι ο Γιώργος και με πήγε στην Admiral και είχα πάρει αυτό το ζευγάρι τα αθλητικά από Admiral. Είναι εταιρεία Κάπα. Είναι γνωστή νομίζω αυτή η εταιρεία. Είναι πανάλαφρα, κάνουν και λίγο σαν γκρίτερ, σαν στρας γκρίτερ. Τα πήρα από 35, τα είχε γύρω στα 30 ευρώ και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Τα φοράω καθημερινά, τα φοράω για ζούμπα, τα φοράω για καφέ. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και επειδή μου έχουν χαλάσει και τα άλλα τα ρεφικά που είχα πάρει από τίμου, τώρα φοράω αυτά, τα οποία τα έχω εκτιμήσει δε όντως. Τα έχω βάλει, δεν είναι καινούργια. Μετά, τα είχα πάρει απλά που έγινε και νομίζω δεν σας τα είχα δείξει, δεν είμαι και σίγουρος. Η φίλη μου η Μαρία μου έδωσε αυτά εδώ τα παιδιάκια, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία, ευτυχώς μου κάνουν, φοράει λίγο μεγαλύτερο νούμερο από μένα, αλλά μια χαρά μου κάτσανε. Μ' αρέσανε πολύ και μ' αρέσει πολύ αυτό το στυλ που κάνει έτσι σαν χιαστή. Είναι σαν μπεζάκι ρε παιδί μου, κάπως λέγεται συγκεκριμένα αυτό το μπέζ όμως, το οποίο τώρα για μια φίλη μου παλιά πώς λέγεται αυτό το συγκεκριμένο χρώμα, τώρα δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ βολικά, πάρα πολύ αναπαυστικά, έχουν φοντρό χαμηλό τεφούνι, οπότε βολεύουν φουλ
Δεν ξέρω από πού τα έχει πάρει. Είναι second hand, αλλά τα έχω ήδη βάλει δύο φορές και μου αρέσουν πάρα πολύ έτσι και για καθημερινά και για τη δουλειά και για ένα καφέ χαλαρά. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πλέον δεν μπορώ να βάλω πολύ τα φωνή. Με ενοχλεί. Λοιπόν, μου έδωσε και αυτά τα μαύρα και ήθελα να πάρω ένα ζευγάρι μαύρα, έτσι, μιούλς, γιατί είχα κάτι πολύ ωραία τα οποία δεν μπορώ να βρω πουθενά. Δεν ξέρω πού είναι. Ήθελα τέλος πάντων ένα ζευγάρι έτσι μαύρα με λίγο το κουνάκι. Οπότε ούτε να το ξέρω. Πάρα πολύ ωραία και αυτά. Αυτά είναι από Voinoi. Voinoi. Πάρα πολύ ωραία και αυτά μου κάνουν και αυτά είναι αναπαυτικά γιατί έχουν πολύ λίγο το κουνάκι. Και είναι σαν μπλεχτό εδώ μπροστά και ελαφρώς μυτερό. Πάρα πολύ ωραία παπούτσι. Σας λέω και αυτό το έχω βάλει. Πολύ βολικό. Μια χαρά. Οπότε είμαι κουμπλέ. Έχω και μπέζ, έχω και μαύρα. Απ' όλα. Και μου έδωσε και δύο ζευγάρια μπότες. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ το τέλειο που είναι και ψηλές. Ψηλές εννοώ πάνω από το γόνατο που μου αρέσουν. Σαν σουέντ. Με χοντρό τακουνάκι, όχι πολύ μεγάλο. Έτσι όπως μου αρέσει ακριβώς. Πάρα πολύ ωραίες. Σας τις έχω και φορεμένες. Πάρα πολύ ωραίο, λεπτό, κομψό, βολικό, σουέτ. Έχει και εδώ πέρα ένα σφίγγι, κορδονάκι πάνω, ώστε να μπορείς να το σφίξεις. Πάρα πολύ ωραίες. Και σχεδόν αφόρετες, δηλαδή σαν καινούργιες. Ευχαριστώ πάρα πολύ μαράκι, είναι τελείες και μου έδωσε και ένα ζευγάρι μπουτίνια και αυτά σουέντ σε ένα πολύ ωραίο χρώμα χειμωνιάτικο, αυτό εδώ το μοβ, το μοβ, πώς λέγεται, δεν λέγεται κάπως, αυτό το μοβ μπορντό, το χειμωνιάτικο το μοβ τέλος πάντων, πολύ ωραία και αυτά και αυτά θα τα δείτε φορεμένα και αυτά έτσι. Όχι με πολύ τακουνάκι, με χοντρό. Έχουν και την τσαχπινιά εδώ με την εγγράφα. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία, πολύ μου αρέσουν όλα. Τώρα το νούμερο δεν ξέρω τι είναι. 40, αλλά με λίγο χοντρή καρτούρα θα μου κάνουν μια χαρά. Εγώ φορά 38-39. Τα 5 θα μου κάνουν σίγουρα, λογικά θα μου κάνουν και τα κουτάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Τώρα, τι άλλο έχουμε. Επίσης, η μαμά της Μαρίας μου έπλεξε αυτό το τέλειο τσαντάκι, το οποίο είναι τσαντάκι, είναι σε σέρο, τι θες τέλος πάντων. Και είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ κόπο. Είναι μέσα έτσι. Και είναι πολύ συγκινητικό που έκατσε και μου έφυξε η γυναίκα χωρίς να με ξέρει ένα τέλειο πλεκτό τσαντάκι. Είναι πανέμορφο, πανέμορφο. Εγώ θα το παίρνω μαζί μου και σαν τσαντάκι. Θα βάζω κινητό κλειδιά και τα λοιπά, θα θέλω έτσι κάπου χαλαρά και θα το παίρνω γιατί είναι πανέμορφο. Και κάνει και τσαντάκι πέρα από ένα σεσέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ξέρει η Μαρία γιατί. Πραγματικά με συγκίνησε πάρα πολύ. Και αυτό ροζ. Νομίζω με έχουν μάθει πια όλοι και μου φέρνουν όλοι ροζ. Νομίζω. Λοιπόν, και ένα τέλειο κασκολάκι για το λαιμό μου, το χειμώνα. Να μου τον κρατάει ζεστούλη. Έτσι. Σε ένα πολύ ωραίο φλουό ροζ πορτοκαλί. Πάρα πολύ ωραία είναι και αυτό. Τέλειο. Αυτό θα το λιώσω γιατί εγώ είμαι και κρυουλιάρα και επειδή είναι πλεχτό είναι πολύ ζεστούλη. Οπότε είναι τέλειο. Ευχαριστώ πολύ και τη Μαρία και τη μαμά της Μαρίας. Και είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός γκρι με ροζ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ροζ. Βασικά έτσι άντε ένα πορτοκαλί θα το έλεγα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα και τη μαμά σου. Που με σκέφτεστε και μου φτιάξατε αυτό εδώ το σχολάκι τώρα. Λοιπόν,
Μετά έχουμε μπλουζίτσα μπάρμπι, λίγο λερωμένη γιατί την έχω βάλει δύο φορές, t-shirt. Το είχα πάρει από Σκραβενίτη, ή 8 ή 9 ευρώ, εντάξει δεν ήταν φουλ οικονομικό, αλλά μου άρεσε. Και επειδή δεν είχα μπλούζα μπάρμπι, την πήρα. Ωραία, τη μία, άνετη, πολύ ωραία. Άλλο. Όχι, έχουμε και γκρι τώρα. Επίσης έχουμε αυτό εδώ το τισερτάκι που έχει πάνω ένα σκυλάκι, το οποίο πήρα εγώ αυτό και την μπλούζα μπάρμπι, δεν ήταν δώρο εννοώ, από Σκραβενίτη. Σας έδειχνα αυτό εδώ το μπλουζάκι, το πήρα από Σκραβενίτη, έχει πάνω ένα σκυλάκι, είναι πάλι από τα παιδικά, πάλι νούμερο 16, αλλά μου κάνει. Εντάξει, είναι κολλητό όμως, είναι πολύ βαρύ, θα το δείτε. Δεν ξέρω, κάπως μου άρεσε, το είχε και προσφορά από 10 στα 5 ευρώ. Οπότε το πήρα. Και όταν μεγαλώσει ο μικρός, θα μπορεί να το πάρει και αυτός, γιατί είναι απλά τρικά. Θα το δείτε και φορεμένο. Πάμε τώρα από Σελεστίνο. Αυτό το πήρα εγώ. Είναι ένα μπλουζάκι πολύ ωραίο, λουλουδένιο, σε medium. Είναι αυτό που είναι η όμοι έξω. Άμα δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει γύρω στα 5 ευρώ. Πήρα ένα για μένα και ένα για το σοφάκι. Εγώ πήρα λευκό και στη Σοφία πήρα πράσινο που της πάει πάρα πολύ. Ένα μεντί έτσι υφιστική. Ήμουν ανάμεσα, αλλά πήρα, έδωσα στη Σοφία το small που ήταν το άλλο, αυτό είναι medium γιατί είναι πιο αδύνατη. Οπότε κράτησα εγώ το λευκό που είναι medium και της έδωσα το small το φυστική που της πάει πιο πολύ το φυστική, που είναι και πιο μικρό νούμερο. Νομίζω μου άρεσε λίγο πιο πολύ το φυστική, αλλά δεν το είχε σε medium. Οπότε πήρα το άσπρο και έδωσα το small στο σοφάκι. Πολύ μπλούζα πήρα τώρα που το βλέπω. Λοιπόν, πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία παντελόνα από Pink Woman, και αυτή την πήρα εγώ. Πολύ ωραία, κάνει σαν τζιν, αλλά είναι το ύφος μακαροκυρινό, δεν είναι τζιν. Έχει και τσιπούλα εδώ, είναι φαρδιά και κάνει πολύ ωραία εφαρμογή. Έχει κορδομάτι. Πήρα 10 ευρώ και το νούμερο είναι small medium. Είναι small medium, μου έρχεται μία χαρά και νομίζω είχε από 20 ευρώ, 10 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Έχει και φαρδί παντελόνι. Γενικά είναι φαρδιά η γραμμή και μου αρέσει πολύ με το γαλάζιο για το πάρκι. Θα τη δείτε και φορμένη μαζί. Πολύ πολύ ωραία. Επίσης, επειδή είχα συνεντεύξεις για δουλειά, είχα πάρει και αυτό το πουκαμισάκι. Το μαύρο άσπρο. Πολύ ωραίο. Από Σελεστίνο, στο Σμόλ, είχε πολύ ωραία πράγματα το Σελεστίνο. Είχα πάει και Ζάρα, αλλά δεν είχα βρει κάτι να μου αρέσει. Οπότε βρήκα στο Σελεστίνο. Είναι με μακρύ μανίκι. Δεν είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι ωραίο.
Δεν πολύ διαφανίζει. Βασικά όχι, δεν διαφανίζει. Το έχω βάλει και δεν διαφανίζει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχει και γιακά. Έτσι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείτε και το κρεμμένο γιατί τώρα με αυτά δεν πάει. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Με μαύρο παντελόνι. Γραφείου, με δυνάκι, με τα πάντα, με φούστα, πένσιλ, ας πούμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω ήδη βάλει αυτό, εντάξει, μη σας πω ψέματα. Και τέλος μου πήραν δωράκι, ένα πορτοκαλί φορεματάκι, για το οποίο χάρηκα πολύ, γιατί δεν έχω σχεδόν τίποτα πορτοκαλί στην ντουλάπα μου. Όσο μάλλον, πορτοκαλί φόρημα, είναι μακρύ, είναι στράπλες. Είναι από σελιστίνιο και αυτό. Τιμούρα δεν γνωρίζω. Δεν γράφει. Είναι νούμερο small. Και είναι στράπες. Και έχει και αυτό που μάλλον δεν είναι πάνω. Πολύ ωραίο χρώμα και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε από φορεματάκια και μπλουζάκια και πουκαμισάκια είμαστε κομπλέ. Βλέπετε εδώ χαμούλα. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement. The top is so fake. I don't know. Χαμούλης. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε. Η φίλη μου η Μαρία μου έδωσε και κάποια πραγματάκια. Μία θήκη για γιαγιά. Πολύ χρήσιμο γιατί έχω πάρα πολλές θήκες. Πάρα πολλά γιαγιά. Αλλά θήκες δεν έχω πάρα πολλές και είναι και τέλεια. Θα έχω μαζί μου τα γυαλιά στην τσάντα, σε αυτή τη θήκη. Γιατί παίρνω στην τσάντα μου ένα ζευγάρι γυαλιά. Αν τυχόν ξέρω εγώ με να κλείσουν οι φακοί, να τους βγάλω να βάλω τα γυαλάκια μου. Μετά, έχουμε κάποια έξω ρουχάκια, τα οποία θα σας δείξω μόνο τα πάνω. Προφανώς. Α, άλλη μια θήκη με πανάκια έτσι για γυαλιά. Πολύ χρήσιμο. Έχει μέσα πανάκια. Τέλος πάντων, για γιαγιά και η θήκη έχει, δεν ξέρω. Θα το έχω ανοίξει. Α, έχει θήκη γιαγιών, τέλεια. Ω, σούπερ. Και έχει και πανάκια. Έχει θήκη τέτοιες. Ωραία, θα πάρω μία τέτοια με γιαγιά ηλίου και θα πάρω την άλλη με τα γιαγιά μοιοποίηση μου να τα έχω μαζί. Πάρα πολύ ωραία, ευχαριστώ. Μετά έχουμε κάποια σόρουχα, εντάξει. Για ευνόητους λόγους δεν θα τα δείξω. Φιλαντούλες, διαφανείς, για μπλουζίτες έτσι που δεν θέλεις να φαίνονται και δεν είχα. Και κάποια ακόμα σόρουχάκια, τα οποία και αυτά. Έτσι, εντάξει, θα τα δείξω. Και παιδιά μου έδωσε κάποια αυτά όσο χαίνει. Τα οποία είναι τα πιο βολικά σουτιέν που έχω. Αυτό τέλειο. Πάει και με το πουθάνωσε, ένα ζορτί. Τέλειο. Μου έχει δώσει αυτό που φοράω τώρα, που είναι ένα μαύρο και είναι το πιο βολικό σουτιέν ever, που έχω φορέσει ποτέ. Από τότε που μου το έδωσε δεν έχω βάλει άλλο σουτιέν. Αυτό το τέλειο, το μοβ, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και μου φαίνεται και αυτό πολύ μαρακό και βολικό. Φανταστικό. Και δεν είχα σουτιέν γιατί δεν έπαιρνα, επειδή δεν έβρισκα να με βολεύουν. Αλλά αυτά μου φάνηκαν πολύ βολικά. Και αυτό το τέλειο έτσι πορτοκαλί ροζάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία. Ό,τι μου έχεις δώσει το έχω βολευτεί, να ξέρεις. Α, και μια ζωνίτσα. Απλή, έτσι μπλε σκούρα. Και αυτές μου βολεύουν οι δυνάκια πάρα πολύ. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα μία μαύρη παλιά, την έχω χάσει, οπότε
Εγώ φοράω έτσι απλές ζώνες, δεν φοράω με πολλά πολλά, μου αρέσουν οι απλές που σφίγγουν αρκετά. Αυτή τη σφίγγεις όσο θες, δεν σου έχει περιορισμούς. Τώρα, έχουμε ακόμα μία τσάντα, κάποια πράγματα που μου έφερε η φίλη μου η Κάτια. Έχουμε αρκετά body lotion, έχουμε, η Σοφία μου έχει φέρει κάποια καλλιτικά, η φίλη μου η Ελένη, η Κάτια, οπότε έχουμε μία τσάντα με καλλιτικά από Femme Fatale, Shein, μια χειροποίητη body cream από L2, από Seventeen, μία body lotion. Γενικά έχουμε body lotion, αρώματα και καλλιτικά. Θα τα δούμε όμως σε ένα χωριστό βιντεάκι. Και επίσης, έχω εδώ πάλι κάποια πράγματα τα οποία ανήκουν στον τομέα των περιοδικών. Και μου τα έχει δώσει πάλι η φίλη μου η Μαρία. Μου έδωσε παιδιά πάρα πολλά πράγματα. Μαρία, αλήθεια σας ευχαριστώ. Έχουμε μανού, φουρνιωτή, τα νύχια. Έχουμε τα πάντα εδώ. Οπότε θα γίνει ένα χωριστό βιντεάκι. Γιατί πιστεύω ότι άμα τα βάλω όλα σε αυτό θα γίνει αχταρμά, θα γίνει τεράστιο βίντεο. Και έχω κάνει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια από τη φίλη μου την Ντανιέλ. Το οποίο κάπου το έχω βάλει και πρέπει να το βρω. Είναι χρυσά με λευκά και διαμαντάκια. Και πετρούλες πάλι. Πολύ καλοκαιρινά και εκείνα. Στο στυλ μου. Αλλά πρέπει να βρω πού τα έχω βάλει. Γιατί τα φόραγα μια μέρα και κάπου τα έχω αφήσει. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul. Θα τα βλέπετε, πάω τώρα να τα δοκιμάσω. Εσείς θα τα βλέπετε βέβαια δίπλα παράλληλα. Γιατί και εγώ μόνο το πουκάμισο έχω βάλει. Και αυτό εδώ το παντελόνι. Όλα τα άλλα δεν τα έχω φορέσει. Οπότε πάω να τα δοκιμάσω, να τα δω πώς μου κάθονται. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Οπότε τώρα θα έχουμε haul με καλλιτικά, haul με πράγματα σπιτιού. Και αυτό το χώρο με τα ρούχα. Γενικά θα έχουμε κάποια χωράκια. Αυτά. Φιλιά πολλά. Γεια σας. Μουα.